Η θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία είναι αυτή που της αξίζει, πιστεύεις? Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία, γιατί γίνεται με έναν τρόπο ανοχής. Δεν γίνεται με τρόπο ουσιαστικό. Πάντα υπάρχουν, θεωρώ, κάποιες προεγκατεστημένες προκαταλήψεις εντός της συλλογικής μας συνείδησης, οι οποίες πολλές φορές εντυπώνονται και στο λόγο όχι μόνο αντρών αλλά και γυναικών, για το τι ισχύει στην περίπτωση που μία γυναίκα θα βρεθεί σε κάποιον συγκεκριμένο ρόλο. Είναι σαν να λέμε, εντάξει, οι γυναίκες είναι καλά μέχρι εκεί, αλλά όχι και αυτό το ρόλο. Εκεί για να δούμε πώς θα τα πάει. Θα αναλάβει μία γυναίκα ένα υπουργείο και θα περάσει, ας πούμε, από μεγαλύτερη κνησάρα σκέψεων σε από σχέση 14. Με έναν άντρα. Άρα, σαφώς θεωρώ ότι δεν έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, έχουν αλλάξει στο λόγο, που είναι και αυτό καλό, γιατί πολλές φορές ο λόγος βοηθάει και το μυαλό να αλλάξει. Και δίνω και σε αυτό σημασία σίγουρα, αλλά μέσα μας νομίζω ότι έχουμε προεγκατεστημένες αντιλήψεις που δεν έχουν φύγει από την ελληνική κοινωνία. Θα περάσει πολύ καιρός για να φύγουν. Και το έχουμε δει και στο χώρο της Εκκλησίας έντονα και με πρόσφατα φαινόμενα που αφορούσαν γυναίκες μέσα στο χώρο των ναών, όπου είδαμε να ξυπνάει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, οι οποίοι διατείνονταν για καιρό ότι έχουν δημοκρατικές και ανοιχτές και ανοιχτόμυαλες και πνευματικά ορθόδοξες σκέψεις και να εκφράζονται με τρόπο αδιανόητο. Ένα από τα πρόσφατα μηνύματα που έλαβα στο σύνδεσμο ψαλτριών από κατά τα άλλα ορθόδοξο χριστιανό που ζει στο 2023 είναι «Απορώ πώς σας αφήνουν και δεν είστε στους γυναικονίτες. Πώς κινείστε στο χώρο της Εκκλησίας και δεν βρίσκεστε στους γυναικονίτες».